Και ήθελα να κάνω και βίντεο κλιπ με αυτό. Το βρίσκω ότι οπτικοποιείται θαυμάσιο. Να με δείτε και με αυτό, να μεγαλώνουν τα δοντάκια μου. Έχω και δύο εδώ που εξέχουν λίγο. Λες. Ναι, πες μου τώρα. Κάθεσαι και ασχολείσαι ότι εξέχουν τα δοντάκια σου, κουκλάρα. Λοιπόν, η αγάπη πίνει αίμα. Πίνει. Δεν το πίνει η Ρετσινίκο. Πάλι ροκιά. Όχι, το πίνει. Το ρουφάει. Ναι, σε στεγνώνει. Ναι, πλήρως. Σε χτυπάει στα μοσαϊκά. Ναι, αυτό είναι και το. Άλλη μια ροκιά, λοιπόν. Είχες φανταστεί τον εαυτό σου ποτέ να γίνεις ροκ τραγουδίστρια? Δεν ξέρω αν ο τίτλος τώρα μου πάει, δεν μου πάει, είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Το παίρνω ότι το λες σε ένα ήχων και ένα ακραίου στίχου. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, γιατί εγώ ροκ θεωρώ, ας πούμε, από τους Νιρβάνα και κάτω. Όλου αυτή τη γενιά και αυτού που ζούσαν και με ένα ροκ τρόπο. Λοιπόν, στέκομαι σε αυτό που λες. Ναι, βεβαίως με είχα φανταστεί και γιατί έτσι είμαι στη ζωή μου. Έτσι μιλάω, έτσι εκφράζομαι, έτσι σκέφτομαι. Οπότε, εμένα η στίχη αυτή, τα κομμένα νύχια και όλα. Μου φαίνονται πολύ φυσιολογικά πράγματα να τα λέω. Ο κόσμος τρομάζει γιατί δεν ξέρω. Πολλοί έχουν μείνει και λίγο στις παλιότερες μορφές στίχων που είναι πολύ. Απαλά, είναι πολύ άκακα, είναι όλα ιδανικά. Ναι. Δεν θεωρώ ότι ζούμε ακόμα αυτούς τους καιρούς των στίχων. Έχουμε φύγει πολύ μπροστά και πρέπει. Εμένα μου αρέσει ένα τραγούδι, μου μιλάει κατευθείαν εκεί έτσι όπως θέλω να το αντιληφθώ και να το αισθανθώ. Πού, αυτό θα πού να το αισθανθείς, στον εγκέφαλο ή στην καρδιά? Και η καρδιά μου πια όμως έχει δημιουργήσει. Γιατί ποιος λέει ότι η καρδιά είναι γεμάτη λουλούδια? Εκεί είναι που είναι σπασμένες καρδιές και ραγισμένες. Και τι ραγίζει μια καρδιά? Το ότι δεν μου έφερε λουλούδια? Όχι. Εσύ... Ότι μου είπε, με έβρισε, ότι με ντρόπιασε, με ξεφτύλισε, με παράτησε. Και όλα αυτή η εγκατάληψη, όλα αυτά δεν περιγράφονται με ένα όμορφο λεξιλόγιο. Εκεί όμως είναι η δυσκολία, να περιγράψεις όλα αυτά με μια γλώσσα σκληρή, με μια γλώσσα ομή και να βγάλεις συνέστημα. Έχεις διανοηθεί τι έχεις κάνει στην καριέρα σου εσύ? Ναι. Να σου πω λοιπόν τι έχεις κάνει. Έχεις κάνει μια τρομερή επανάσταση. Ξεκίνησες μια καριέρα, βλέπα μια τραγουδίστρια τύπου κανονική και ξαφνικά δίνεις μια κλωτσιά σε αυτό το κανονικό και γίνεσαι άλλη. Ναι. Ναι. Ωραίο δεν είναι αυτό? Ναι. Κάποιος ξάφνιασε βέβαια και κάπου εκεί πιστεύω ότι βγήκε και όλοι, αν θες όση αρνητήλα υπάρχει απέναντι στο άτομό μου, βγαίνει νομίζω από εκεί, ίσως από την δηλαδή το κοριτσάκι, έκπληξη... το κοριτσάκι με τα ωραία μαλλιά κομμωτηρίου, με τα ωραία ρουχαλάκια από τους μεγάλους μοδίστες. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που ήσουν ένα κοριτσάκι με τα ωραία τα μαλάκια, τα ωραία τα φουστανάκια, δίνεις μία κλωτσιά και φοράς την παραλλαγή, την μπότα, το φρικιό στο μαλλί και βγαίνεις σε κάτι underground μεταλλικά μαγαζιά πια και κάνεις άλλο πράγμα. Ναι. Τι ναι? Γιατί με ρωτάς, ναι. Πώς αισθάνθηκα? Υπάρχουν πολλά γιατί, διότι πρώτα απ' όλα παντρεύτηκα με έναν άνθρωπο που ήταν έτσι η ζωή του. Τον αγάπησα και αφού τον αγάπησα μου βγήκε από μέσα μου, όχι δεν δανείστηκα την προσωπικότητά του, διότι αν δανειζόμουν όλο αυτό και δεν το έφερα εγώ σαν άτομο, νομίζω θα φαινόταν. Οι άνθρωποι που είναι ψεύτικοι φαίνονται. Άρα αυτό υπήρχε μέσα μου. Ανανέωσες όλο τον κόσμο, όλο το κοινό σου. Πιστεύω, ναι. Πάρα πολύ ήταν και αυτό. Πολλά κορίτσια έρχονται και μου λένε: μας έβγαλες πράγματα από μέσα μου που δεν τολμούσαμε να τα βγάλουμε. Και αυτό καλό. Το να είμαι πρότυπο λοιπόν και έμπνευση. Μετά όλες αυτές τις μελωδίες, ναι, μεν έβλεπες όλο αυτό το κοριτσάκι όπως λες, αλλά ήρθα σε μια Ελλάδα από την Κύπρο που ήταν κάπως έτσι όλοι. Δηλαδή, μεγάλωσα μαθαίνοντας τραγούδια της Μαρινέλλας, του Νταλάρα. Αυτοί ήταν τότε οι άνθρωποι που κάνανε επιτυχία. Έτσι έκανα την πρώτη μου οντισιόν με τον Αχιλλέα Θεοφύλου. Τραγούδισα το Δεν έχω μάτια να σε δω. Της Μαρινέλλας το καμιά φορά. Ελπίδα. Ναι, Δεν τον είδα από τότε. Έλεγα αυτά. Έτσι πέρασα τις εξετάσεις μου. Τέλος πάντων, εκείνη η εικόνα λοιπόν με την επόμενη δεν ήταν ακριβώς μια κλωτσιά. Ίσως για το κοινό φάνηκε αυτό που περιέγραψες πολύ σωστά. Στο κοινό φάνηκε έτσι. Αλλά για μένα υπήρξε μια χρονική διαδοχή σωστή που ήρθε φυσιολογικά μέσα με αυτό. Αγάπησα έναν άντρα που ήταν έτσι. Ζούσα μαζί του καθημερινά. Μου μάθε πράγματα που δεν ήξερα. Τους Cream, ας πούμε. Δεν τους ήξερα. Έτσι. Ήξερα τους Beatles, ήξερα τους Rolling Stones, Supertramp. Αυτή ήταν η γενιά μου. Μου μάθε πιο πολλά γύρω από το rock and roll. Ακούγαμε, τι, Little
Little Richard. Σε πήγε ακόμα πιο πίσω στις ρίζες του ροκανρόλ. Ναι, ακριβώς. Τον Τζέρι Λιούις. Τον Τζακ Μπέρι, τον Φατς Ντόμινο. Τον γνωρίσαμε προσωπικά. Ζήσαμε όλη αυτή την ιστορία μαζί. Έμαθα πράγματα από τον Καρβέλα. Τα ένιωσα, τα τραγούδησα. Όπως όμως τραγούδα, συνέχισα, δεν είπαμε να τραγουδάω και ρεμπέτικα, ας πούμε. Ναι, ναι. Τα οποία και αυτά ήταν μέσα μου. Ίσως γι' αυτό, αν θες, έχω όλη αυτή την. Αν Fabulous, λοιπόν, σ' αρέσει αυτό, σαρκάζεσαι. Εσύ τι λες. Μόνο από το βιντεάκι που είδα πέρσι, το ταινιάκι που είχε στο show, που κάνεις την υπηρέτρια και όλα αυτά. Ναι, σ' αρέσει. Και τη ρεπόρτερ, τη Λόλα, ναι. Λοιπόν, και επειδή είσαι και μια πολυσχηδής προσωπικότητα και πας από τη μια στο Παρίσι και φωτογραφίζεσαι με τον Gautier στα εξώφυλλα των περιοδικών, έτσι πολύ γκλάμορος και πολύ. Αλλά την άλλη τρέχεις και τραγουδάς και στις φυλακές για τις γυναίκες. Όλα αυτά εμπεριέχονται μέσα σου. Ναι, έτσι είμαι σαν χαρακτήρας. Όλα αυτά χωράει η καρδιά μου, το συναίσθημά μου, η ευαισθησία μου, το ενδιαφέροντά μου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ήταν κάτι που ήθελα πολλά χρόνια να κάνω, να πάω να τραγουδήσω στις γυναικείες φυλακές. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Πώς αισθάνθηκες αυτή, μόλις αυτές τις γυναίκες. Είπα ότι ήταν η ωραιότερη συναυλία που έκανα στη ζωή μου και θέλω να εξηγήσω τι εννοώ η ωραιότερη. Ήταν για μένα πιο, αν θες, ψυχοθεραπευτική. Μου μάθε. Ένιωσα ότι πρόσφερα κάτι πολύ απλό. Τα πρόσωπά τους πώς ήταν όταν σε ακούγανε? Τη μία κλαίγανε και την άλλη χαμογελούσε. Τι ωραίο. Τι άλλο να ζητήσω, σαν τραγουδίστρια, σαν ερμηνεύτρια. Βέβαια. Πρόλαβες να μιλήσεις με καμία? Γύρω στις 15 με γυναίκες δέχτηκαν, τις ρώτησα με ευγένεια αν θέλω να μιλήσουν. Το βιντεοσκόπησα κιόλας γιατί θα ήθελα μέρος αυτού να δει ο κόσμος και να νιώσει τι υπάρχει και τι γίνεται. Θα το δούμε στο ντοκιμένταρι που ετοιμάζεις. Θα το δείτε. Ναι. Τώρα λοιπόν θα μου πεις και γι' αυτό ήρθε η στιγμή, διότι τον τελευταίο καιρό ό,τι κάνεις, όπου πας, σε ακολουθεί η κάμερα της Κριστίν Κρόκος και καταγράφει τα πάντα γύρω από σένα. Σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα, εντάξει Άννα μου, αλίμονο. Σιγά μη σε ακολουθεί και στην τουαλέτα. Επήγα να το πω, μέχρι την πόρτα της τουαλέτας φτάνουμε. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν έχει γραφτεί ότι η Άννα Βύση ξεπούλησε τη ζωή της σε reality κτλ, κτλ. Αυτό δεν είναι reality, να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί αυτό είναι ένα ροκιουμένταρι, ένα πράγμα που είναι κάτι σαν ντοκιμαντέρ. Που θα δούμε τι εκεί, για πες μου ακριβώς. Είναι όμως γυρισμένο με αλήθεια, δηλαδή δεν είναι στημένο, δεν είναι ότι δεν θα δείξουμε αυτό. Τι εννοώ, ότι όταν διαδραματίζεται μια σκηνή που έχει να κάνει με το τι αγωνία έχω για να ανεβάσω ένα show. Την απλή συνομιλία με τη μάνα μου στην Κύπρο γύρω από το άγχος μου μπορεί να έχω σαν κόρη της κυρίας Σοφούλας που η κόρη της τυχαίνει να είναι η Άννα Βύση, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Μια διάσημη κοπέλα. Μιλάτε κυπριακά? Κανονικά. Δηλαδή, την παίρνεις τηλέφωνο και της λες? Να μου κάνεις κόρη μου, λαλή μου τζίνι, λες μάμα έχω άγχος, να μου κουράστηκα, βαρέθηκα. Στείλε μου κάτι να φάω, καμιά μελομακάρουνο, ναι, τα στέλνει και εγώ δεν τα τρώω, δεν έχει σημασία, τα χαρίζω. Πρόσεχε, δεν μας ακούει τώρα. Αλλά αυτή μου τα στέλνει. Πρόσεχε, μας ακούει, λοιπόν. Είναι στιγμές. Ναι. Είναι φέτες, στιγμές από το τι μπορεί να ζει ένας άνθρωπος και συγκεκριμένα των τριών τελευταίων χρόνων, το συγκεκριμενοποιούμε αυτό, που τραβάγαμε με τη Χριστίνα, γιατί είναι από τότε που τη γνώρισα. Και για να σου είμαι ειλικρινής, ήταν πρόταση δική της. Και αν δεν μου το έκανε ένας άνθρωπος, σαν και αυτήν, που είναι ένα κορίτσι που γνώρισα τότε, πριν από τρία χρόνια, που δεν ήξερε ποια είναι η Άννα Βύση, έτσι. Δεν με ζούσε χρόνια για να πω ότι ήρθε στη ζωή μου για να μου κάνει ένα tribute, ένα αφιέρωμα, ναι, ναι, που θα ωρεοποιήσει, αν θες. Κάτι τέτοιο δεν θα ήθελα. Μου το βρίσκω μακάβριο εν ζωή να κάνω κάτι που είναι αφιέρωμα και να ευλογάω τα γένια μου. Αντιθέτως, υπάρχει μεγάλος αυτός σαρκασμός, γιατί έτσι ζω τη ζωή μου. Έτσι μιλάω με τους φίλους μου. Χαρά στο κουράγιο σου πάντως. Που έχεις μια κάμερα παντού και σε ακολουθεί. Χαρά στο κουράγιο σου. Ακριβώς, επειδή είναι αυτή η κάμερα, γιατί νιώθω ότι έχει μπει ένας ξένος με στο σπίτι μου. Και επειδή είναι φίλοι μου, κάνουμε τα δηλαδή, τελευταία shows μαζί. Και δούμε, απλά το τραβάει κιόλας. Θα δούμε σκηνές από τα ηχογραφήσεις σου, από τα βίντεο σου, από τα. Όλα αυτά τα και υπάρχουν, από την καθημερινή μου ζωή, ακόμα και το τι μπορεί να ψωνίζω για να φάω, που μπορεί κάποια κορίτσια να τους ενδιαφέρει. Πες το μου με αυτό. Ρωτάνε, πες το μου ότι πας και ψωνίζεις για να φας. Βεβαίως. Εγώ διαλέγω τα πάντα, βρίσκω την εναλλακτική στη σοκολάτα. Διότι. Πες το μου ότι θα μπω στο σούπερ μάρκετ και θα σε δω με καρότσι. Ναι, θα με δεις. Αλήθεια γιατί μου λες. Το βρίσκεις κακό αυτό. Πότε θα το δούμε όλο αυτό, σε παρακαλώ. Πότε θα το δούμε. Από τις 16 Μαρτίου. 16 Μαρτίου. Έτσι λέμε, τις Τετάρτες τα βράδια. Ωραία. Να μπούμε στα σπίτια σας. Θέλω να ζήσω, να ξαναγαπήσω, να